Είναι το πρώτο τους Πάσχα μακριά από τα σπίτια τους που ο Εγκέλαδος της 27 Σεπτεμβρίου πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Οι σεισμοπαθείς σηκώνουν με πίστη και αισιοδοξία το δικό τους σταυρό εδώ και μήνες, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Ανήμερα της Ανάστασης και οι γειτονιές των οικίσκων φόρεσαν τα γιορτινά τους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αγάπη σε όλο τον κόσμο και του χρόνου στα σπίτια μας. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία, αγάπη αυτό. Τηρώντας κατά γράμμα τα έθιμα και τις παραδόσεις και με την καλή διάθεση να έχει τον πρώτο λόγο, οι πληγέντες γιόρτασαν το Πάσχα με φόντο τους οικίσκους που εδώ και μήνες έγιναν τα νέα τους σπιτικά. Κι αν στο εσωτερικό τους τα τετραγωνικά είναι λιγοστά και περιορισμένα, έξω από αυτά ο χώρος ήταν αρκετός για ένα μεγάλο και ζεστό πασχαλινό τραπέζι, με τα χαμόγελα και τις ευχές να περισσεύουν. Και του χρόνου να είστε καλά, αν είσαστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Αρνάκι ψήνουμε και κατσικάκι. Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος, να ηρεμήσει ο κόσμος όλος, υγεία, ευτυχία. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και του χρόνου να μην είμαστε εδώ. Να μην φτάσουμε στην κατάσταση που φτάξαμε. Διότι εδώ δεν ζούμε καλά, δεν είμαστε καλά. Μας έχει ξεχάσει το κράτος. Αρνί, κρασί και καλή παρέα. Σκηνικό εορταστικό και για τους σεισμοπαθείς που 7 μήνες τώρα έμαθαν να ζουν στη νέα τους πραγματικότητα, περιμένοντας τη στιγμή που ο προσωπικός τους Γολγοθάς θα φτάσει στο τέλος του, δεν το βάζουν κάτω. Κρατούν ψηλά το κεφάλι και παραδίδουν μαθήματα υπομονής και αισιοδοξίας. Είμαστε σιγίσκους, άρα ούτε φέτος το περάσαμε στο σπίτι μας το Πάσχα. Να ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε εκεί, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Φαίνεται ούτως ή άλλως. Τίποτα, μία ευχή να γυρίσουμε στα σπίτια μας σύντομα. Χριστός Ανέστη σε όλους. Να είμαστε στα σπίτια μας. Να είμαστε στα σπίτια μας, να κάνουμε εκεί Ανάσταση και Χριστούγεννα και όλα. Και μία ευχή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλή Ανάσταση, εύχομαι σε όλο τον κόσμο και να περνάμε καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την υγεία μας εδώ πέρα, αλλά δεν βλέπουμε να θα περάσουν κάτι χρόνια για να αποκατασταθούν οι αυτές. Μπορεί να περνούν δύσκολα, αλλά είναι ευγνώμονες που μέσα από αυτή τη δοκιμασία κατάφεραν να παραμείνουν όρθιοι στα πόδια τους. Και αυτό και μόνο ήταν μια ακόμη αφορμή προκειμένου σήμερα να γιορτάσουν μέσα από την ψυχή τους.